την είχα, θα ήμουν εντελώς διαφορετικός άνθρωπος. Τα βλέπω όλα πιο θετικά, πιο χαλαρά. Όλα αυτά επειδή δεν βρήκες την κόμενα. Όλα αυτά επειδή δεν βρήκα το μοναδικό πλάσμα το οποίο με έκανε να σκεφτώ διαφορετικά. Και το όνομα αυτής? Έλλη. Εμένα θα μπορούσες να με ερωτευτείς. Εσύ αν θα μπορούσες να σε πλακώνω στις φαλιάρες όλη μέρα. Παράλληλα θα μπορούσα να είναι εξωφρενικά ερωτευμένη μαζί σου. Και το όνομα αυτής? Έλλη. Σήμερα θα έρθει στο σπίτι να γνωρίσει και τους άλλους. Δεν τους έχει γνωρίσει ακόμα. Όχι. Απόψε. Γνωριστήκατε? Όχι. Πού είναι? Δεν ήταν αυτή. Ποιος ήτανε? Από το Δήμο. Πάνω έναν έρανο. Ναι. Έχεις εσύ το κινητό μου? Όχι. Ε, τότε πού είναι? Δεν ξέρω. Τι έχεις, παιδάκι μου, άνοιξε. Τίποτα, παράταμε ρε Ναταλία. Όλοι νεκράκι έχουμε σήμερα. Μια σπιθά ρίξε να βγει απ' τη στάχτη μου ξανά φωτιά. Να με προσέχεις μέχρι να σηκωθώ ξανά. Λίγο ακόμα μοναχά μάτια μου γλυκά να με αντέχεις. Να με προσέχεις. Πολύ. Έλα γρήγορα. Συγγνώμη. Δεν εμφανίστηκες? Θα μπορούσε τουλάχιστον να πάρεις ένα τηλέφωνο. Κωνσταντίνε, δεν είμαι καλά. Θέλω να μείνω μόνη μου. Οκ. Αν μου πεις το λόγο. Κάτι προσωπικό. Μπορείς να φύγεις τώρα, σε παρακαλώ. Όχι.
Δεν έχει να κάνει με σένα. Είναι. Αν δεν έχει να κάνει με μένα, γιατί δεν μου λες. Πάσε μένα, παιδάκι μου, σου λέω, δεν θέλω. Ήσουν με εκείνον, έτσι. Τρέπεσαι. Εγώ ή εσύ. Και αν ήμουν με εκείνον, δεν σου πέφτει λόγος, εντάξει. Σωστά. Η αποκλειστικότητα είναι κάτι που δεν σου πάει. Προτιμώ να μείνω μόνο μου. Είσαι. Vous voyez avec un joli bien beau ici. Allez, vous me mettez en retard de mon travail. Peut-être, vous pouvez vous réfléchir. Άλεξ. Άλεξ. Εσύ τα είπες αυτά. Τι ώρα είναι? Ξημερώματα. Ήρθε κόσμος εδώ? Μόνο σου έγινε τόσο λιώμα. Έλα πάμε. Για ύπνο. Πώς πήγε? Ποιο πράγμα? Το ραντεβού. Χάλια. Καλημέρα. Δεν θα είναι και πολύ καλή. Γιατί? 2,85.000, ο T60. Και ήρθε και το γραμμάτι για το αυτοκίνητο. Εσύ όλα αυτά έπρεπε να τα ανοίξεις πρωινιάτικα? Είναι τρόπος αυτός να ξεκινήσεις τη μέρα σου? Η μέρα μου θα ξεκινάει για καλά αν δεν ήξερα ότι πρέπει να πληρώσουμε όλους αυτούς τους λογαριασμούς. Ο παππούς θα δώσει λεφτά στον Αλέξανδρο. Ναι, αλλά δεν γίνεται να παίρνουμε όλη την ώρα από τον παππού. Τι τα λες εμένα, ρε Μαριάννα? Εσύ δεν είσαι μέλος αυτής της οικογένειας. Πρέπει να τα πούμε τώρα με τον καφέ μας. Το συζητάμε αργότερα. Έχεις νεύρα τώρα μόνο για τους λογαριασμούς? Όχι. Πες τον ντε. Γι' αυτό εξαπανίστηκες όλη νύχτα. Γι' αυτό. Με τη δουλειά? Για τη δουλειά θα με ειδοποιήσουν. Με τον παντρεμένο? Αυτόν. Δεν είπαμε μακριά? Το είπαμε. Δεν το κάναμε? Είναι σε διάσταση. Διαζύγιο στο χέρι έχει? Όχι. Μακριά τότε. Τον γουστάρισε? Πολύ. Είχες δίκιο τελικά. Ό,τι άρρωστο, ό,τι προβληματικό. Σε μένα θα έρθει. Το κάνατε? Τι λες, παιδί μου? Αφού όλο το βράδυ μαζί εξαφανισμένοι είσαστε. Δεν με ξέρεις καλά, γι' αυτό το λες. Ναι. Ναι, ναι, μισό λεπτάκι. Απ' τη δουλειά μάλλον. Παρακαλώ. Α, ναι, γεια σας.
σοβαρά? Βέβαια, βέβαια, θα περάσω σε λίγο. Εντάξει, χίλια ευχαριστώ. Γεια σας. Την πήρες? Αυτό μου είπε. Να, ένας λόγος για να πάει καλά η μέρα σου. Γιατί τα επαγγελματικά και τα προσωπικά να μην συμβαδίζουν ποτέ? Μην τα θες όλα. Λες και ξαφνικά όλοι αρχίσανε να έχουν προβλήματα. Έτσι είναι η ζωή. Αλλιώς τη φανταζόμουν. Τώρα στενοχωριέσαι ή τσαντίζεσαι που δεν ασχολούνται μαζί σου? Ξέρεις πόσες μέρες έχουμε να φάμε όλοι μαζί? Και είναι αυτός λόγος να τα παίρνεις? Είμαστε ή δεν είμαστε οικογένεια? Για βάλ' το. Χάλια. Μωρέ, είστε οικογένεια, αλλά παράλληλα ο καθένας έχει τη ζωή του. Κοινή. Κοινή ζωή. Στο ίδιο σπίτι ζούμε. Θα ήταν τελείως βαρετό να ήσασταν 24 ώρες το 24ωρο μαζί. Μπορεί. Ξέρεις ποιο είναι το πρόβλημα μαζί σου, ε? Γκόμενος. Καλά, πρώτον είναι αυτό, αλλά αυτό το λύνουμε. Το δεύτερο είναι ότι δεν κάνεις τίποτα. Μιλάς εσύ. Γιατί? Εγώ έχω ένα στόχο, να φύγω. Έχω το διαβασμά μου, τα ιδιαίτερά μου, ένα ημέρα. Κι εγώ έχω σκοπό να φύγω. Ξέρω ότι θα σου ακουστεί πολύ περίεργο αυτό από μένα, ειδικά από μένα. Αλλά είναι μια λύση. Δουλειά. Σου είπα, θα σου ακουστεί περίεργο. Αλλά στην περίπτωσή σου έχεις κάτι καλύτερο να κάνεις. Να σπουδάσω. Ναι. Και μέχρι να σπουδάσεις, οι άλλοι θα ψωμολυσάξουν. Μ' αρέσει. Ναι, αλλά δεν αρέσει σε μένα. Ναι, από μένα περιμένουμε να ξελασπώσουμε. Αυτό πώς φαίνεται? Καλό. Να ξελασπώσετε, όχι, αλλά να ελαφρύνεις λίγο την κατάσταση θα μπορούσες. Στο κάτω-κάτω λένε ότι έχει πολύ χαβαλέ. Όσοι δεν το κάνουν. Εσύ και εγώ δηλαδή. Τι δουλειά θα μπορούσα να κάνω εγώ? Έλα, μωρέ, υπάρχουν. Part-time. Λες. Ξέρω και βήκα. Και όσον αφορά τον κομμενικό, τάξε μου. Γεια σας. Γεια σου, τάξε. Εδώ, αγάπη μου, συλληφθήκε. Μια υπογραφούλα. Ευχαριστώ. Εντάξει, τα καταφέρνεις? Ναι, ναι, θα μου πάρει λίγη ώρα, αλλά θα τα φτιάξω. Σε βάλα από την αρχή στα δύσκολα, ε. Δεν πειράζει, μ' αρέσει. Εγώ θα λείψω για μία ώρα. Αν με χρειαστείς κάτι, πάμε στο κινητό. Εντάξει. Κύριε Μακρύ, σας ευχαριστώ. Εμένα? Το βιογραφικό σου να ευχαριστείς. Και το φίλο σου που ξέρει το αφεντικό. Ποιο φίλο μου? Δεν ξέρω. Εντολή πήρα. Η κυρία Γρίβα. Παρακαλώ, σε τι μπορώ να σας βοηθήσω? Την αφοδέσμη να πάρετε, υπογράψτε. Πλάκα μου κάνετε. Τη δουλειά μου έκανε, κοπέλα μου. Όρεξη έχω για πλάκα, υπογράψτε. Καλά, είσαι σοβαρή. Τι κανόνισες με τον άνθρωπο? Αυτό ακριβώς που θέλαμε. Όχι και θέλαμε, ήθελες. Γιατί, μωρή, αυτό κάνεις κράτη. Εγώ. Ναι. Γεια σου, Τανάκη. Τι κάνεις? Ναι, ναι, να τα πούμε. Δεν είπα τίποτα τέτοιο. Δεν θυμάσαι καλά. Αυτό που σου αρέσει, τι ζωή τραβάς? Και έπρεπε να μπεις εσύ στη μέση να κανονίσεις. Γιατί δεν τα είπα πολύ ωραία? Το χειριστικά άψογα το θέμα, η πουτάνα. Είσαι απαράδεκτη. Μπορείς να ρεμίσεις λίγο? Ξέρω εγώ τι κάνω. Βέβαια το ότι είναι courier μας τα χαλάει λίγο. Αλλά στην περίπτωσή σου θα κάνουμε τα στραβά μάτια. Καλημέρα. Σάνε. Πώς είσαι? Νιώθω σαν να μου ανοίξαν το κεφάλι και να μου διάσανε 50 κιλά λιωμένο σίδερο. Τι γίνεσαι λιώμα αυτές? Υπαγορεύεται. Να γίνεσαι λιώμα με ένα μπουκάλι. Δεν το έχεις κάνει τότε? Όχι. Πάντα υπάρχει πρώτη φορά. Πρώτη φορά για να πιεις ένα μπουκάλι ουίσκι. Τώρα σε τι πρόβλημα έχεις? Ήθελα να πιω και ήπια, αυτό είναι όλο.